Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα Μητσοτάκη με πολλούς αποδέκτες, η αποπομπή Μηταράκη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ορκίστηκε νέος υπουργός, ο Γιάννης Οικονόμου, στο αθλητισμού ανέλαβε καθήκοντα ο Γιάννης Βρούτσης. Κίτρινη κάρτα στον Πατούλη για το Βαρίζε Ιμπέκικο την ώρα της μάχης με τα πύρινα μέτωπα. Η συγγνώμη του Περιφερειάρχη. Καμπανάκι των επιστημόνων για την πυρκαγιά στη Νέα Χίαλο. Σε επίπεδα Πεκίνου η ατμοσφαιρική ρήπανση, 100 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας, βρέθηκαν τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα. Τεράστιες καταστροφές από την πύρινη Λέλαπα, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι. Πώς θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι? Κοσμοσυρωή στα λιμάνια εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Περισσότεροι από 70.000 εκδρομείς αναχωρούν για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Αιγαίου και Αργοσαρονικού. 100% πληρότητες και στα ΚΤΕΛ. Η συγκλονιστική μάχη της Εθνικής Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην παγκόσμια υδατοσφαίριση κόντρα στην υπερδύναμη Ουγγαρία των 16 Ολυμπιακών μεταλλίων. Η σύγκρουση κορυφής για το χρυσό στη Φουκουόκα. Μητσοτάκη με πολλούς αποδέκτες αποτελεί η αποπομπή του Νότι Μηταράκη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νέος υπουργός ορκίστηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού Γιάννης Οικονόμου, ενώ το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού που έτρεχε ως αναπληρωτής στο Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει ο Γιάννης Βρούτσης. Η κόκκινη κάρτα στον Νότι Μηταράκη και η ακαριαία αποπομπή του από την κυβέρνηση είναι η πρώτη ηχηρή υπενθύμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς όλους τους υπουργούς της τρίτης οδηγίας που έχουν λάβει από την ανάληψη των καθηκόντων τους για προσήλωση στο κυβερνητικό έργο και αποφυγή κάθε αλαζονικής συμπεριφοράς. Και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Η επιλογή του τέος Υπουργού Προστασίας του Πολίτη την ώρα της κρίσης με τις πυρκαγιές για διακοπές αντί της παρουσίας του στην πρώτη γραμμή δεν πέρασε χαμηλά από το ραντάρ της Ηρώδου Αττικού και προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Υπουργού. Κατά πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον βουλευτή Χίου και ζήτησε την παραίτησή του. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έγινε αποδεκτή. Κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν στο Άξιον 24 την πάγια τακτική του Πρωθυπουργού να επεμβαίνει ταχύτατα όταν διαπιστώνονται δυσλειτουργίες αλλά και λάθη. Όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο Νότης Μηταράκης, παρά τη χλιαρή στήριξη, κουβαλούσε ήδη την κίτρινη κάρτα με τα δημόσια φάλτσα του που αφορούσαν στην κατάργηση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αλλά και στη σύσταση έφυπου τμήματος στην Ελλάς. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Μετά την επιστροφή Μηταράκη στα βουλευτικά έδρανα, νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ορκίστηκε με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού που έτρεχε ως αναπληρωτής στο Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει ο Γιάννης Βρούτσης. Η ασφάλεια και η προστασία είναι ζητούμενα των καιρών και απέτηση της κοινωνίας μας. Χωρίς την ασφάλεια κανένα αγαθό δεν αρκεί και κανένα δεν εκδηλώνεται σε όλη του τη διάσταση. Έτσι θα δουλέψουμε με προσήλωση στην καθημερινότητα, με προσήλωση στις ανάγκες των πολιτών, του λαού μας και της ελληνικής κοινωνίας. Το θέμα της ενασχόλησης με τον αθλητισμό απαιτεί πολλή δουλειά και εργασία. Είμαι προπονημένος όμως από το Υπουργείο Εργασίας και αισθάνομαι τη βεβαιότητα ότι θα το πάμε καλά. Η αποπομπή Μηταράκη ενεργοποίησε τα κριτικά βέλη της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει εμέσως παραιτήσεις για τις εικόνες καταστροφής από τις πυρκαγιές και την Έφη Αξιόγλου να εστιάζει στα γεγονότα της Νέας Αγχιάλου. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει κάνει κοσμογονικές αλλαγές στην πολιτική προστασία και κάει και η χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Είδαμε εικόνες από τη Νέα Χίαλο να είναι σχεδόν εμπόλεμη ζώνη. Δεν υπήρξε ούτε στοιχειώδης υπηρεσιακή ετοιμότητα και επάρκεια. Οι καλοκαιρινές διακοπές του τέος Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νότι Μηταράκη εν μέσω πυρκαγιών είναι το κερασάκι σε μια αλυσίδα αστοχιών του καλοκουρδισμένου επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, με απόφαση του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας, ο διοικητής της 111 πτέρυγα μάχης απαλλάσσεται των καθηκόντων της διοίκησής της μέχρι την ολοκλήρωση της κατεπίγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης που έχει διαταχθεί για τα αίτια και τις συνθήκες σχετικά με τις εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή Καράμπα του νομού Μαγνησίας.
Στον αντίποδα, αρμόδιες πηγές υποστήριζαν ότι ο Πρωθυπουργός περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον αρχηγό τακτικής αεροπορίας, αντιπτέραρχο Γεώργιο Φασούλα, ενώ εξυπακούεται, όπως τόνιζαν, ότι είναι απόλυτη εμπιστοσύνη και στο πρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Συγγνώμη, ζήτησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης για το ζεϊμπέκικο που χόρεψε σε εκδήλωση στο Ζάπιο Μέγαρο, ενώ η χώρα έδινε μάχη με τις φωτιές. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας ενημερώσει. Γιώργο. Ναι, γιατί αυτή η ζεμπεκιά του Γιώργου Πατούλη έχει υψώσει την κίτρινη κάρτα της Οδού Πειραιώς προς τον Περιφερειάρχη Αττικής. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, αυτή η συμπεριφορά βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία η Ιωάννα τόσο με την κοινωνία όσο και με τις αρχές της παράταξης. Και στο διευκρινιστικό ερώτημα, εάν μετά τη συγγνώμη Πατούλη μπορεί να αλλάξει κάτι, άφηναν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Πριν πάμε να σου πω την συνέχεια αυτής της διαρροής, Ιωάννα, να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Πατούλης αμέσως μετά το σάλο που ξέσπασε με την παρουσία του στο Ζάπιο Μέγαρο σε εκδήλωση ομογενειακής οργάνωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Πατούλη, ήταν μια κακιά στιγμή για την οποία θέλω ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη. Σε όλη την πολιτική μου διαδρομή έχω αποδείξει ότι δεν κρύβομαι στα δύσκολα και έχω το πολιτικό θάρρος να παραδέχομαι και να διορθώνω τα λάθη μου. Τώρα, όπως σου προανέφερα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει την κίτρινη κάρτα και μάλιστα προϊόντος του χρόνου, Ιωάννα, πρέπει να σου πω ότι αυτή η κίτρινη κάρτα μετατρέπεται σιγά σιγά σε κόκκινη και μάλιστα ήδη κατά πληροφορίες του Άξιον 24 αναζητούνται αντικαταστάτες του κυρίου Πατούλη, να λάβουν δηλαδή το χρήσμα για να διεκδικήσουν την περιφέρεια Αττικής. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το πλέγμα των δράσεων και των πρωτοβουλειών για την επόμενη μέρα του τουρισμού στις περιοχές της Ρόδου που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι τρεις παρεμβάσεις για τον τουρισμό στο νησί είναι η στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων που επλήγησαν, οι άμεσες εργασίες αποκατάστασης σε οδικά δίκτυα και δημόσιες ακτές, αλλά και η εκστρατεία θετικής προβολής της Ρόδου. Την ίδια ώρα και ενώ δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στο νησί, από όλο τον κόσμο εξακολουθούν να φτάνουν στη Ρόδο για τις διακοπές τους. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί της Ρόδου, στις υποδομές αλλά και στο φυσικό της πλούτο. Με χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί να το εγκαταλείπουν. Το ότι κάποιος θα ακυρώσει στην περιοχή που έγινε το πρόβλημα είναι λογικό. Ούτε εσείς θα πηγαίνατε, ούτε εγώ κανένας. Το τοπίο δεν ήταν πλέον πράσινο, ήταν μαύρο. Άρα δεν ήταν προορισμός. Κάποιοι ακύρωσαν. Στη διαδικασία της ακύρωσης, οι διοργανωτές δρομών τους ρώτησαν αν θέλουν να μεταφέρουν τις διακοπές τους για μια άλλη περιοχή στην Ελλάδα. Στο νησί δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο και η κατάσταση επιχειρησιακής έκτακτης ανάγκης έχει λήξει. Ο πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Ρόδου, μιλώντας στο Άξιον 24, διαβεβαιώνει πως η Ρόδος, αν και πλήγει σημαντικά, συνεχίζει την τουριστική σεζόν κανονικά και υποδέχεται τουρίστες. Ναι, μεν χτυπήθηκε το νησί σε ένα κομμάτι τουριστικό. Το νησί υπάρχει, είναι εκεί, δεν καταστράφηκε. Δόθηκε η έννοια ότι έχει τελειώσει η Ρόδος. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Δεν κλείσαμε. Τα αεροπλάνα έρχονται. Επιβάτες έρχονται. Συνεχίζουν οι διακοπές. Το πλέγμα των δράσεων και των πρωτοβουλειών για την επόμενη μέρα του τουρισμού στις περιοχές της Ρόδου που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν κινούνται σε τρεις άξονες. Την άμεση στήριξη μέσω του μηχανισμού κρατικής αρρωγής των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν, τις άμεσες εργασίες αποκατάστασης από την περιφέρεια και το Δήμο σε οδικά δίκτυα και δημόσιες ακτές, αλλά και την εκστρατεία θετικής προβολής της Ρόδου στις κύριες αγορές ενδιαφέροντος του νησιού. Η φωτιά που έκαιγε επί 10 ολόκληρες ημέρες στο νησί της Ρόδου έχει κατακάψει περισσότερα από 175.000 στρέμματα. Είναι οι περιοχές που βλέπετε στο χάρτη με κίτρινο χρώμα, με μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων να είναι προστατευόμενες περιοχές. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κάηκαν 50.000 ελαιόδενδρα και 2.500 ζώα από τα αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα στη Ρόδο. Στις πληγήσεις περιοχές, η επαναλειτουργία των τουριστικών μονάδων που είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά επισκέπτες έχει ήδη δρομολογηθεί. Ενώ η κρατική αρρωγή της πολιτικής προστασίας έχει προχωρήσει τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων.
ξεκίνησε η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφών των ζημιών σε κτίρια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Μαγνησία. Οι καταστροφές είναι τεράστιες από την πύρινη Λέλαπα. Στο μεταξύ, καμπανάκι χτυπούν οι επιστήμονες για τη Νέα Χίαλο. Η ατμοσφαιρική ρήπανση έπιασε επίπεδα Πεκίνου, καθώς είναι 100 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα. Μετά την καταστροφική φωτιά στο Βόλο αλλά και τις ισχυρές εκρήξεις που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στην περιοχή, ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια, επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εγκαταστάσεις προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος της καταστροφής από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Την ίδια ώρα οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για την ατμοσφαιρική ρήπανση, καθώς ακόμα και πριν από τις εκρήξεις η ατμόσφαιρα στη Νέα Αγχίαλο ήταν αποπνικτική. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημοσθένη Σαριγιάννη, η ατμοσφαιρική ρήπανση στη Νέα Αγχίαλο έπιασε επίπεδα Πεκίνου. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και αυτά τα νούμερα είναι τιμές που συναντά κανείς στο Πεκίνο όταν έχει κακή ποιότητα του αέρα. Και στην φωτιά στη Μαγνησία υπάρχει διαφορά του τι γίνεται σε ένα δάσος καθαρό, όπως στη Ρόδο, και τι γίνεται όταν εμπλέκονται σπίτια, αυτοκίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Στη δεύτερη περίπτωση το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο και πιο σύνθετο. Στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές και μέσω της πλατφόρμας arrogi.gov.gr, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν μπορούν να υποβάλουν την πρώτη αίτηση για τη στεγαστική συνδρομή που φτάνει έως τα 10.000 ευρώ για τα επικίνδυνα κτίρια και τα 5.000 ευρώ για όσα έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα. Η στεγαστική συνδρομή, μετά από την πλήρη καταγραφή των αυτοψιών, θα γίνει με δωρεάν κρατική αρρωγή έως 80%, ενώ το 20% θα καλυφθεί με άτοκο δάνειο για κτίρια και ως μέγιστο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου για προσωρινή στέγαση των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν, από 300 έως 500 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν θα στηριχθούν αρχικά με ποσό έως 2.000 ευρώ για μεσαίο εύρος ζημιών και έως 4.000 ευρώ για μεγάλες ζημιές. Η συνολική αρρωγή στις επιχειρήσεις θα φτάσει το 20% επί των ζημιών. Τα νοικοκυριά στηρίζονται άμεσα με 600 ευρώ, ενώ η ενίσχυση για την αλλαγή της οικοσκευής φτάνει τα 6.000 ευρώ για την κύρια κατοικία. Ανάσα στους πυρόπληκτους δίνει και η παράταση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών και δόσεων, αλλά και η παράταση των ρυθμίσεων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα έως τις 17 Ιανουαρίου 2024. Τα πρώτα μέτρα που έχουν επαρθεί, να πούμε, για Ρόδο, Δερβενοχώρια, Καλύβια κλπ. Και έρχεται και μέτρα και για τον ομό Μαγνησίας, είναι ότι έχουμε παντού παρατάσεις. Παρατάσεις προς την πληρωμή των οφειλών. Πάνε 6 μήνες πίσω. Επειδή υπάρχει το know-how στο Υπουργείο από προηγούμενες φορές και ειδικά με τα μέτρα του COVID, αμέσως ήδη έχουν εμφανίσει το σύστημα. Μέτρα ανακούφισης για τους πυρόπληκτους αναμένονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κατά κύματα αποχωρούν από το κλινοναστή οι τελευταίοι αδειούχοι του Ιουλίου, με την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί. Τα πλοία φεύγουν με πληρότητες περίπου στο 100%, ενώ τις επόμενες μέρες η κίνηση στα νησιά αναμένεται να κορυφωθεί. Γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία. Κατά χιλιάδες αποχωρούν από την πρωτεύουσα οι αδειούχοι του Αυγούστου, με την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να είναι αρκετά αυξημένη από πολύ νωρίς το πρωί. Σύρο! Πόσες μέρες θα κάτσετε? Θα κάτσουμε 3 μερούλες. Τίνο! Πόσες μέρες θα κάτσετε? 3 μέρες. Για σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 23 πλοία. Η πληρότητα τους ξεπερνά το 90%, ενώ υπολογίζεται ότι μόνο αυτό το τριήμερο θα αναχωρήσουν πάνω από 70.000 ταξιδιώτες. Στην Τίνο! Πώς πέντε θα κάτσετε? 2, μόνο Σαββατοκύριακο. Στο κεντρικό λιμάνι της χώρας από πολύ νωρίς το πρωί βρέθηκαν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες πώς μπορούν να προφυλαχθούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μοιράσουν κρύα νερά και ενημερωτικά φυλάδια. Εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να μοιράσουν αφενός μεν δροσερά νερά, αφετέρου όμως φυλάδια με οδηγίες για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν, πάνε για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Πώς μπορούν να προφυλαχτούν από τους δυνητικούς κινδύνους που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Και στα κτέλ Κηφισίου το ίδιο σκηνικό, με τα λεωφορεία να αναχωρούν συνεχώς από πολύ νωρίς το πρωί προς όλες τις κατευθύνσεις. Κεφαλονιά πάμε, εγώ σπουδάζω, για 3 εβδομάδες. Είμαστε από εκεί, οπότε πάμε να δούμε τη γη και τον παππού. Διακοπές, όχι κάτι άλλο. Πάμε διακοπές, κάνω βανάκι, σίγουρα. Βόλτες, αυτό, λίγο δουλειά, γιατί πάμε και για λίγο καιρό, πάμε κανένα μήνα. Στη Σπάρτη για λίγες μέρες, φοιτήτρια είμαι, οπότε έχω όλο το καλοκαίρι τώρα κενό.
Έχουμε σπίτι και η θεία μου εκεί, οπότε θα πάω και σε γειτονικά μέρη, Μονεβασιά, Γήθιο και αυτά. Μάλιστα, προσθέθηκαν επιπλέον έκτακτα δρομολόγια λόγω της αυξημένης ζήτησης των εισιτηρίων. Από πολύ νωρίς το πρωί, εδώ στα ΚΤΕΛ και φυσικά λεωφορεία έρχονται και φεύγουν συνέχεια. Λόγω της αυξημένης κίνησης έχουν προσθεθεί και αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Έχω έρθει από την Αμερική, από τη Μαϊάμι, Φλόριντα. Και μένω στην Πάτρα με την οικογένειά μου, ήρθα στην Αθήνα. Η αδερφή μου πάει στο χωριό, έχει άδεια από την αεροπορία, εγώ εδώ, Αθήνα. Ναι, συνδυάζεται με άδεια, πάω στην Κεφαλονιά για 15 μέρες, να κάνουμε και λίγες διακοπές γιατί... Τόσο καιρό στην Αθήνα έχουμε φρικάρει. Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν νησιά στα οποία έχουν σπίτι για να γλιτώσουν τα έξοδα διαμονής. Άλλοι επιλέγουν να νοικιάσουν κάποιο σπίτι αντί για κατάλημα, το οποίο επίσης σαν επιλογή είναι φθηνότερο. Συνδρόμαστε ζωντανά με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη, η οποία βρίσκεται σε παραλία της Γλυφάδας, για να μας μεταφέρει την εικόνα. Αλεξάνδρα, όσοι βρίσκονται στην Αττική επισκέπτονται τις παραλίες της για να δροσιστούν. Τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου, Ιωάννα, και όσοι δεν έχουν φύγει ακόμα εκτός Αθηνών για να κάνουν τις διακοπές τους, έχουν έρθει από πολύ νωρίς παραλίες της Αττικής. Βλέπουμε οικογένειες αλλά και μικρά παιδιά που έρχονται κάνοντας συχνές βουτιές για να δροσιστούμε. Έχουν έρθει οργανωμένοι με τις ομπρέλες τους, πετσέτες, κάθονται στη σκιά και έχουν φέρει και φαγητά. Καθώς όπως μας είπαν, έχουν σκοπό να κάτσουν μέχρι και το βράδυ. Όσο περνάει η ώρα, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να έρχεται, καθώς είναι πολλοί οι οποίοι θα προτιμήσουν να έρθουν το απόγευμα που θα έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Και τέλος να πούμε, Ιωάννα, ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία βρίσκεται στους 33 βαθμούς και είναι πιο δροσερά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, για το ρεπορτάζ. Την τελική συμφωνία ενοποίησης τους υπέγραψαν η Παγκρίτια Τράπεζα και η HSBC μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τελευταίων διαδικαστικών λεπτομεριών και ελέγχων. Οι διοικήσεις της Παγκρίτιας Τράπεζας και της HSBC υπέγραψαν χθες το μεσημέρι την τελική συμφωνία ενοποίησης των δύο οργανισμών. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Θεοδώρα. Και από τα ξημερώματα, το στελεχειακό δυναμικό αλλά και το δίκτυο καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα ενσωματώνονται πλέον στην οικογένεια της Παγκρίτιας Τράπεζας. Να πούμε ότι τους τελευταίους δύο μήνες τα στελέχη και των δύο οργανισμών εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικά απαιτητικού έργου. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Από την Δευτέρα λοιπόν, 31 Ιουλίου, η νέα Παγκρίτια Τράπεζα θα αριθμεί πάνω από 60 καταστήματα πανελλαδικά, τα 15 εκ των οποίων έφεραν μέχρι σήμερα την ταυτότητα της HSBC. Να σου πω, Ιωάννα, ότι η διοίκηση της Παγκρίτιας θεωρεί ότι η επιτυχής απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα αποτελεί ένα ορόσημο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής τράπεζας. Να πούμε τέλος ότι θα υλοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ και το ντύσιμο των καταστημάτων με τα χρώματα και το brand της Παγκρίτιας Τράπεζας. Ήδη από την Παρασκευή τα πρώτα ATM σε Ελευθέριος Βενιζέλος και Εδεμόλ φέρουν ήδη τα χρώματά της. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Χωρίς λευκό καπνό, η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα χρήσματα σε περιφέρειες και κεντρικούς δήμους της χώρας. Επανήλθε στο τραπέζι η πρόταση για τον μπασκετμπολίστα Νίκο Παπά. Η Κατερίνα Κανάκη είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα. Και μάλιστα φαίνεται πως προκρίνεται, Ιωάννα, η λύση, η πρόταση για τον γνωστό μπασκετμπολίστα, διότι υπάρχει εικόνα στην Κουμουνδούρου ότι το ξανασκέφτεται. Γι' αυτό λοιπόν και χθες το βράδυ, κατά την ομολογουμένως μαραθώνια συνεδρίαση της πολιτικής του κόμματος, αποφασίστηκε να βολιδοσκοπηθεί εκ νέου υποψηφιότητα του Νίκου Παπά και μάλιστα κατά πληροφορίες επίκειται συνάντηση με τον γνωστό μπασκετμπολίστα την προσεχή Τρίτη. Εάν τελικώς πει το πολυπόθητο ναι, τότε το θρίλερ θα τελειώσει, διότι είναι μια επιλογή άκρος ασφαλής. Να σας πω ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ισοκομματικό αναφορικώς με τις 4 υποψηφιότητες για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου θυμίζω, Ιωάννα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι που είχε πρωτοπροτείνει τον Νίκο Παπά για τον Δήμο της πρωτεύουσας. Από εκεί και πέρα, εάν δεν πει το ναι, εάν τελικώς δεν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές κατά το επικείμενο τετ-α-τετ, τότε θα πάμε στη λύση του Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι το φαβορί, θα λέγαμε, για τον Δήμο της Αθήνας, εφόσον δεν ευοδοθεί αυτή η συνάντηση. Βλέπουμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ακολουθεί η πρόταση του Νίκου Φίλη, είναι η πρόταση βεβαίως της Ομπρέλας. Και στο τραπέζι έχουν πέσει επίσης τα ονόματα του γνωστού εργατολόγου, του Κώστα Τσουκαλά και της Όλγας Μπαλαούρα από τη νέα γενιά στελεχών. Από εκεί και πέρα, να σας πω και να ολοκληρώσω με αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας. Πλην όμως αποφασίστηκε να δοθεί το χρήσμα στον Γιώργο Ιωακιμίδη για την περιφέρεια της Αττικής. Είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα, είναι πρώην δήμαρχος Νίκαιας Ρέτη. Και αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου Ιωάννα είναι ότι αυτή η υποψηφιότητα συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα οδηγήσουν σε μια σύγκληση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
εκτός σύνορων τώρα, σφοδρό κύμα καύσωνα ξαρώνει τις ανατολικές πολιτείες της Αμερικής, με τις αρχές να εκδίδουν συνεχώς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στη ζέστη και στον ήλιο και λέει ότι η πρόσβαση σε κλιματισμό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Το θερμόμετρο στην Αριζόνα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς για σχεδόν ένα μήνα, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Μετά το ρεκόρ των 56 βαθμών Κελσίου στην κοιλάδα του θανάτου στην Καλιφόρνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να βιώσουν ένα κύμα καύσωνα που θα πλήξει πάνω από 180 εκατομμύρια Αμερικανούς. Well, today is expected to be the hottest day of the year in the Northeast, with the heat index in places like New York, Washington topping 100 degrees. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποιεί τους κατοίκους για τις ακραίες θερμοκρασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν και λέει ότι η πρόσβαση σε κλιματισμό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Every year than any other kind of extreme weather event. And access to cooling is a matter of life and death. And I just want to be clear that we want to alert you to what to expect in the next few days. Οι Νεοϊορκέζοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να προστατευτούν από τη ζέστη που σερώνει τις βορειοανατολικές πολιτείες. Άλλοι καταφεύγουν στις πισίνες της πόλης και άλλοι στις παραλίες για δροσερές βουτιές. Σε αρκετά σημεία της Νέας Υόρκης έχουν τοποθετηθεί συστήματα υδρονέφωσης. Awfully hot. Too hot. And it actually made me think, as I was putting the leashes on the side, it made me think about global warming, of course. It's unreal. I can't believe it. It's too hot. It's just too hot. Στο Φινίξ της Αριζόνα, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου για 28 συνεχόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία στην άσφαλτο αγγίζει τους 100 βαθμούς, με τους άστεγους της πολιτείας να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε τεράστιο κίνδυνο. Οι αρχές διαμόρφωσαν ειδικούς χώρους με κλιματισμό για όσους βρίσκονται σε ανάγκη. And we need to get people inside. People die outside in the heat in the summer. The pavement gets to 180 degrees sometimes. People come with third degree burns. Ο καύσωνας που ταλαιπωρεί εδώ και εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Εχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε ο Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία έχει υποβληθεί σε προφανή εμπάρκο αναφορικά με το ζήτημα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία. Μαζί μας είναι ο Νίκος Νανούρης για να μας πει περισσότερα, Νίκο. Ακριβώς, Ιωάννα. Έχουμε υποβληθεί σε μυστικά και προφανή εμπάργκο. Έχουμε πέσει θύματα άδικων και παράνομων περιορισμών. Ήταν η φράση του Ταγί Περντογάν, που εύκολα μπορεί να ερμηνευτεί ως υπενιγμός και μήνυμα προς τις ΗΠΑ όσον αφορά την πώληση των F-16 αλλά και τον διωγμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στην τελετή λήξης της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα όπλα που εισήγαγε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ενώ έκανε λόγο για λογική 2 μέτρων και 2 σταθμών, αδικία και αναξιοπιστία που έχει βιώσει η Άγκυρα, η οποία όμως δεν τα παράτησε ποτέ. Στόχος της Τουρκίας, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ιωάννα, είναι να δημιουργήσει σχέσεις βασισμένες στο αμοιβαίο όφελος, καθώς δεν είναι σωστό η μία πλευρά να είναι παραγωγός και η άλλη πελάτης, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου έρχονται λίγες ώρες μετά τη νέα ηχηρή παρέμβαση του Ρόμπερ Μενέντες ενώπιον του Κογκρέσου, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία του για την πώληση των F-16 στην Άγκυρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά το ερώτημα πώς είναι λειτουργικό για τις ΗΠΑ να πουλάει F-16 όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ. Ακριβώς, και το θυμόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πάμε να ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο. Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin, ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Δεν κατάφερε, κυρίες και κύριοι, να πάρει το χρυσό η Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία αντιμετώπισε πριν από λίγο την υπερδύναμη Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου στην Ιαπωνία. Η Ελένη Μαρκάτη είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Ελένη. Ακριβώς, Ιωάννα, η εθνική μας ομάδα πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην δυσκολοκατάσταση. Και πολύ δυναμικά, μάλιστα, πάλεψε. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στη διαδικασία των πέναλτι. Τελικά ιτήθηκε με 14-13. Να πούμε ότι
το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου είχε ένα νευρικό ξεκίνημα απέναντι στην Ουγγαρία, που είναι και μια παραδοσιακή δύναμη στο πόλο. Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 2-4, ενώ στο δεύτερο βελτίωσε την εικόνα της με 4-5. Μετά το ημίχρονο, η εικόνα ήταν καλύτερη σε άμυνα και επίθεση. Η εθνική μας ομάδα πέτυχε 3 γκολ με τον Γενιδούνια πρωταγωνιστή. Κατάφερε να φέρει το μάτς στην απόλυτη ισορροπία και στο 7-7. Ενώ στο τελευταίο, στο τέταρτο οκτάλεπτο, ήταν μια μάχη σώμα με σώμα. Πραγματικά κάθε επίθεση ήταν και γκολ. Εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 10-10 και ο αγώνας πήγε στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, συγγνώμη. Εκεί η Ουγγαρία ήταν καλύτερη, είχε την εμπειρία με το μέρος της και με 4-3 υπέρ της κατάφερε να είναι εκείνη που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Να πούμε ότι αυτό είναι το 38ο χρυσό μετάλλιο της Ουγγαρίας σε όλες τις οργανώσεις, ενώ για την εθνική μας ομάδα ήταν το 15ο μετάλλιο στις μεγάλες διοργανώσεις πόλων. Ενώ να πούμε ότι έχει εξασφαλίσει ήδη και την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Ήταν συγκλονιστικός ο αγώνας όμως που έδωσαν. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θαύμα στο οποίο ήλπιζαν όλοι εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε. Η 14χρονη Χριστίνα από την Πάτρα, μετά από 3 εβδομάδες στην εντατική υπαίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Οι γονείς της, ωστόσο, πήραν μια πολύ γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανα του κοριτσιού, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ζωή σε συνανθρώπους μας. Η Γεωργία Κακή είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία. Μεγαλείο ψυχής αυτοί οι γονείς. Πραγματικά μεγαλειώδης οι πράξεις τους. Η 14χρονη Χριστίνα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για να κρατηθεί στη ζωή από τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου, οπότε και έπεσε θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος, όταν ένα μηχανάκι στο οποίο επέβαινε 16χρονος, ο οποίος και αυτός τραυματίστηκε, συγκρούστηκε σφοδρά με γεωταχή αυτοκίνητο. Και οι γονείς της 14χρονης Χριστίνας πήραν τη γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανα της κόρης τους, δίνοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο από στα ξημερώματα στις 3 έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης και μεταφοράς των οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Έχουν φτάσει ομάδες μεταμόσχευσης από την Αυστρία, την Ιταλία, αλλά και 2 ομάδες από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι πνεύμονες θα μεταφερθούν στην Αυστρία, το ΥΠΑΡ στην Ιταλία, ενώ οι νεφροί και οι κερατοειδείς θα μεταφερθούν σε ασθενείς στην Ελλάδα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα συνεχίζουν να ψηφίζουν, εκτός από τους celebrities και διάσημοι αθλητές που απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα νησιά της χώρας μας. Ο πρώην star του NBA Σακίλ Ονίλ έκλεψε τις εντυπώσεις στη Μύκονο, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του DJ που ξεσήκωσε το νησί των ανέμων. Στη χώρα μας είναι και ο Magic Johnson, που βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα με την πολυτελή θαλαμιγό του. Στην Ελλάδα συνεχίζει να κάνει τις διακοπές του ο Ισπανός άσος του τένις Ραφαέλ Ναδάλ, που ανέβασε μια φωτογραφία με την οικογένειά του από τον Ισθμό της Κορίνθου. Ο Ισπανός άσος του τένις Ραφαέλ Ναδάλ επέλεξε τα ελληνικά νησιά και τις καλοκαιρινές του διακοπές, αναρτώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ. Ως λάτρης της κλασικής μουσικής, εξού και ονομασία Μπετόβεν, που έχει ονομάσει το πολυτελές γιο του, μήκος 24 μέτρων, ο Ισπανός τενίστας επέλεξε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Πρώτος σταθμός της κρουαζιέρας του ήταν η Κέρκυρα, που απόλευσε τις ομορφιές του νησιού αλλά και τα τοπικά εδέσματα, ενώ πέρασε από το Μεγανήσι και την Ιθάκη και φυσικά δεν παρέλειψε να βγάλει φωτογραφίες με πολλούς θαυμαστές του. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Πάτρα και έπειτα στην Κόρινθο, όπου και κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία με την οικογένειά του που περνάει τον Ισθμό της Κορίνθου με το γιο. Η αγάπη του για τη χώρα μας είναι γνωστή, αφού ο ίδιος έχει ιδρύσει στη Χαλκιδική το μοναδικό στην Ευρώπη Ραφαέλ Ναδάλ Tennis Center, στο οποίο μικρά παιδιά μαθαίνουν τα μυστικά του τένις. No solo queremos formar tenistas, también queremos formar personas. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, ο Magic Johnson, που έγραψε ιστορία στη δεκαετία του 80 με τη φανέλα των Los Angeles Lakers, επέλεξε την Ελλάδα και τις διακοπές του. Ο θρυλικός μπασκετμπολίστας έφτασε στη χώρα μας με το πολυτελές του γιότ και ξεκίνησε ήδη τουρ στα ελληνικά νησιά, με την Κέρκυρα να αποτελεί τον πρώτο του προορισμό, όπως είχε κάνει άλλωστε και πριν από 2 χρόνια. Μαζί του είναι και η σύζυγός του και τα παιδιά του, οι οποίοι και κοινοποίησαν την παρουσία του στη χώρα μας μέσω των social media. Όλοι τους φορούσαν μπλουζάκια με τον σήμα των Washington Commanders, που είναι η ομάδα NFL που απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία του Magic Johnson έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στους ρυθμούς του Σακίλ Ονίλ χόρεψε η Μύκονος σε ένα μοναδικό πάρτι που έγινε σε γνωστό κλαμπ του νησιού.
Μάστερ των Dex με το ψευδόνιμο DJ Diesel έπαιξε μουσική σε ένα από τα μεγαλύτερα event του καλοκαιριού και όσοι βρέθηκαν εκεί θα θυμούνται για καιρό αυτό το πάρτι. Νωρίτερα, ο παλέμαχος πρωταθλητής του NBA είχε την ευκαιρία να γευτεί ελληνικά φαγητά, αλλά και να ακούσει μπουζού και στο εστιατόριο του άλλου το μέλους του θρυλικού συγκροτήματος Zigzag, Δημήτρης Μπέκου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Ελένη Μαρκάτη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.